Υπουργοί, η Βουλή τιμά για μια ακόμα φορά τη μέρα της εξέγερσης της 17 Νοέμβρη του 1973, θέλοντας να υπογραμμίσει το σεβασμό του Κοινοβουλίου, το σεβασμό των βουλευτών στη σύγχρονη ιστορία και μαζί την πίστη μας στη δημοκρατία και στη λαϊκή κυριαρχία, ταυτόχρονα δε να εκδηλώσει το θαυμασμό της στη νεολαία και στον ελληνικό λαό που αγωνίστηκε εκείνες τις μέρες του Νοέμβρη, δίνοντας ένα ακέραιο χτύπημα στη Χούντα που 8 μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1974, κατέρευσε αφού επί 7 χρόνια εγκλημάτισε κατά συρροή και κατά εξακολούθηση με τη φασιστική στόχευσή της να υποδουλώσει το φιλελεύθερο φρόνημα της νεολαίας και της κοινωνίας. 43 χρόνια μετά και μοιάζουν σαν να είναι χθες. Σαν να είναι χθες που ξεκίνησε η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Σαν να είναι χθες ο ραδιοφωνικός σταθμός και οι φωνές των εκφωνητών που έμειναν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Σαν να ήταν χθες τα τραγούδια, τα συνθήματα, τα χαμόγελα ενός λαού που φυπνίζονταν και γίνονταν. Σαν να ήταν χθες η αλληλεγγύη, η αφέτηση, η υπέρβαση μιας γενιάς και μαζί ενός λαού. Σαν να ήταν χθες που ήρθαν να σπείρουν το θάνατο και την καταστολή, να λυγίσουν όσους αγωνίστηκαν για τη συλλογική ελευθερία. Σαν να ήταν χθες που μαθαίναμε τα ονόματα των πρώτων νεκρών μας, τα θύματα της καταστολής, μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Έξω από το Πολυτεχνείο, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου αστυνομικοί στην 3η Σεπτεμβρίου σκότωναν με μανία όσους διαδήλωναν, μεταξύ των οποίων ένα 17χρονο παιδί, το Διομίδη Κομνηνό. Εκφράζουμε το σεβασμό μας στη μνήμη του. Όλα αυτά εξακολουθούν να είναι παρόντα και ζωντανά, να μας συγκινούν και να μας εμπνέουν. Και δεν ξεχνάμε βέβαια, γιατί αυτό δεν είναι που δεν είναι σαν χθες, την προδοσία της Κύπρου στο όνομα του κύβδηλου πατριωτισμού. Αν το Πολυτεχνείο είχε καταφέρει να ρίξει τη Χούντα αμέσως και όχι μόνο να τη λαβώσει, η Κύπρος θα είχε σωθεί. Το πιο μεγάλο από τα εγκλήματα της Χούντας δεν θα είχε συντελεστεί. 43 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Κι όμως, αν και λιγοστεύουν οι πρωταγωνιστές και οι μάρτυρες, η μέρα αυτή συνεχίζει να συγγενεί, να διεγείρει, να στρατεύει και να ταυτίζονται μαζί της χιλιάδες νέες και νέοι. 43 χρόνια μετά και κανένας δεν μπόρεσε να παραχαράξει τη μέρα από το νόημά της. Όπως κάθε αυθεντικό γεγονός πήρε τη θέση που του αξίζει στην ιστορία, δεν μπόρεσε ούτε να πλαστογραφηθεί αλλά ούτε να μυθοποιηθεί σαν ένα γεγονός αδιανόητο, απόκοσμο, ξένο που δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γι' αυτό συνεχίζει και να εμπνέει και να φοβίζει. Ήταν και είναι ένας γεγονός που συντροφεύει και οδηγεί τη νέα γενιά όταν κάνει εφόδους στον ουρανό, στη δημοκρατική και επιβεβαιωμένη απόλυτα ρεαλιστική ουτοπία. Το πόσο ζωντανή είναι αυτή η μέρα δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε, το πώς επί 43 χρόνια τιμήθηκαν οι επέτειοι αυτής της μέρας με τον πιο ζωντανό και μοναδικό τρόπο, συνδέοντας την εκάστοτε πολιτική συγκυρία με τη μεγάλη στιγμή της εξέγερσης. Ποια άλλη μεγάλη στιγμή της ιστορίας μας έχει αυτή τη δυνατότητα να συγκινεί τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους, να συνδέει σαν κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα, να τους κινητοποιεί και να τους καλλιεργεί το μεγαλείο της αντίστασης? Όλες οι εθνικοί μας επέτειοι αναφέρονται σε κάποιο εξωτερικό εχθρό, σε κάποιον κατακτητή που καταφέραμε να νικήσουμε και να αντισταθούμε. Είναι η μοναδική επέτειος που, όσο κι αν τη Χούντα τη λέγαμε και ήταν ξενόδουλου και σε μεγάλο βαθμό ξενοκίνητη, έχει να κάνει με έναν εσωτερικό εχθρό,
τους εχθρούς της δημοκρατίας, τους οπαδούς του φασισμού και όλους όσους επιβουλεύονται την ελευθερία και τα δικαιώματα των πολιτών, τους κατ' επάγγελμα ψευτοπατριώτες, τους εθνικιστές. Σήμερα, που είναι η 43η επέτειος, η μέρα αυτή αποκτά μια εξαιρετική σημασία. Μπορεί το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» που αποτέλεσε το τρίπτυχο της εξέγερσης όλα αυτά τα χρόνια να επαναλαμβάνεται από τους διαδηλωτές, άλλοτε με μεγάλο πάθος από μεγάλο πλήθος ή άλλοτε με λιγότερη συμμετοχή και έμφαση, όμως αυτό που καταδεικνύει πάντα η ζωντανή πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία παραμένουν ένα διαρκές πρόταγμα για κάθε γενιά, για κάθε λαό, στο δρόμο για τον αυτοπροσδιορισμό του. Ιδιαίτερα σήμερα που ο μύθος της παγκοσμιοποίησης ξεθοριάζει, σήμερα που διαψεύστηκαν όλες οι υποσχέσεις για ευημερία, για το τέλος της ιστορίας και των ιδεολογιών, σήμερα που απόϊχος από την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου στοιχιώνει στα νέα τείχη που ορθώνονται παντού για να εμποδίσουν τους ανθρώπους να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σήμερα που η ιστορία φαίνεται να βγάζει σε όλους τη γλώσσα αφού κανένας δεν αναστοχάζεται, σε αυτό το ρευστό τοπίο της παγκόσμιας κρίσης όπου οι βεβαιότητες έχουν χαθεί, οι λαοί ψάχνουν στο σκοτάδι, εναλλάσσοντας συχνά τη νύχτα με τη νύχτα. Όμως η ειρήνη, η ευημερία, η ελευθερία, η ελπίδα, η δικαιοσύνη, η πρόοδος δεν είναι μονές για να τα περισυλλέγουν τα σκουπιδιάρικα. Είναι τίματα, στόχοι, πόθη εκατομμυρίων ανθρώπων όπου γης. Σε αυτό το τοπίο, μια τέτοια μέρα που ανακαλεί μνήμες, που ζωντανεύει ιδέες και σκέψεις, που διασταυρώνονται προσωπικές και συλλογικές πορείες, η Βουλή και η πολιτική πρέπει να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και την ταυτότητά της. Δοκιμασία αυτογνωσίας, δοκιμασία ταπεινοφροσύνης, δοκιμασία αλληλεγγύης, δοκιμασία συμπόνιας μας χρειάζονται σήμερα όσο ποτέ. Όσο και δοκιμασία και αναπέτρηση με τη διαρκή ανάγκη υπηρέτησης της δημοκρατίας. Λέγεται συχνά ότι η έκπληξη είναι ο μόνος βέβαιος νόμος της ιστορίας. Η 17 Νοέμβρη 1973 ήταν έκπληξη γιατί αναμετρήθηκε με το αδύνατο, με το ανέφικτο, με την ουτοπία και νίκησε. Σας ευχαριστώ πολύ.